Χαίρετε. Ονομάζομαι Παναγιώτα Καζάκη και είμαι καθηγήτρια πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην παρουσίαση που ακολουθεί θα αναφερθούμε στα ωφέλη της διδασκαλίας του προγραμματισμού μέσα από τη δημιουργία εφαρμογών για κινητές συσκευές και συγκεκριμένα με χρήση του λογισμικού App Inventor. Επίσης, θα δούμε εν συντομία ένα δοκιμασμένο διδακτικό σενάριο ως πρόταση του τρόπου που το App Inventor θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τον καθηγητή πληροφορικής. Αλλά ας ξεκινήσουμε. Ο εντοπισμός του κατάλληλου προγραμματιστικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία του προγραμματισμού αποτελεί μια δύσκολη διεργασία. Ένα πλήθος παραμέτρων πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το προγραμματιστικό περιβάλλον πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης των μαθητών. Επίσης, πρέπει να ενθαρρύνει τη διερευνητική, βιωματική και συνεργατική προσέγγιση της γνώσης, στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις στον προγραμματισμό, πρέπει να τους μοιεί σε σύγχρονες τεχνικές προγραμματισμού, όπως οπτικός και αντικειμενοστραφής. Τέλος, τα τελευταία χρόνια, λόγω της ευρείας διάδοσης της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, είναι επιθυμητό το προγραμματιστικό περιβάλλον να δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα προγραμματισμού και στον καθηγητή τη δυνατότητα υλοποίησης διδακτικών σχεδιασμών και έξω από το χώρο της παραδοσιακής τάξης. Όμως, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, συχνά ο εκπαιδευτικός συναντά εμπόδια. Η προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών δεν συμβαδίζει με τις έννοιες του προγραμματισμού. Οι μαθητές δυσκολεύονται με τη χρήση νέων συμβόλων και αναπαραστάσεων για τη διαχείριση δεδομένων ή υπολείπονται σε δεξιότητες ανάλυσης και σχεδίασης. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται όταν γίνεται χρήση πιο αφηρημένων τεχνικών προγραμματισμού, όπως είναι ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί μαθητές αποθαρρύνονται και δεν συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. Από την άλλη πλευρά, η φορητή τεχνολογία έχει τη δυναμική να υποστηρίξει τη μάθηση. Ενώ έρευνες επιβεβαιώνουν την υψηλή δημοφιλία των ψηφιακών φορητών συσκευών, κινητών τηλεφώνων, ταμπλητών και φορητών υπολογιστών μεταξύ των νέων. Επίσης, βάσει ερευνών επιβεβαιώνεται η κυριαρχία του κινητού τηλεφώνου συγκριτικά με άλλες φορητές συσκευές μεταξύ των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μήπως επομένως η δημιουργία εφαρμογών για τις αγαπημένες συσκευές των μαθητών μας θα μπορούσε να γίνει το κίνητρο συμμετοχής τους στα μαθήματα προγραμματισμού? Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να βοηθήσει το App Inventor, ένα δωρεάν οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού με πλακίδια για τη δημιουργία εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες. Η Morelli et al. Σε έρευνά του σχετικά με το αν το App Inventor είναι κατάλληλο στη σχολική εκπαίδευση για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και την ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης, κατέληξαν στα ακόλουθα ενθαρρυντικά συμπεράσματα. Είναι ένα αντικειμενοστραφές μοντέλο οπτικού προγραμματισμού, με δομές ελέγχου καθοδηγούμενες από γεγονότα, εύκολο στη χρήση, με πολλές δυνατότητες και την υποστήριξη της Google και του MIT. Στηρίζεται στη μάθηση μέσω της επίλυσης προβλήματος, που αποτελεί βασική ικανότητα υπολογιστικής σκέψης. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να προγραμματίσουν τις αγαπημένες τους έξυπνες συσκευές, γεγονός που αποτελεί κίνητρο για την εκμάθηση προγραμματισμού. Η Hyper-Simulator καθιστά δυνατή τη χρήση του, ακόμα και αν δεν υπάρχουν φορητές συσκευές στη σχολική τάξη. Ας δούμε όμως τώρα πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το App Inventor για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Το δοκιμασμένο διδακτικό σενάριο που ακολουθεί αφορά στη δημιουργία μιας εφαρμογής τουριστικού οδηγού που μπορεί να υλοποιηθεί τόσο διαζώσεις όσο και με εξαποστάσεως εκπαίδευση. Αποτελεί μια πρόταση του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσε να συνδυαστεί το App Inventor με μια πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, εμπλέκοντας ενεργά τις ομάδες μαθητών σε μια βιωματική, διερευνητική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Σκοπός του σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με ένα περιβάλλον οπτικού και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού μέσω της δημιουργίας εφαρμογών για κινητές συσκευές. Ακολουθούν οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για όποιο συνάδελφο ενδιαφέρεται να υλοποιήσει ένα παρόμοιο διδακτικό σχεδιασμό. Επίσης, δίνεται ένα ενδεικτικό θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να ανατρέξει.
Ας περάσουμε όμως στην περιγραφή του σεναρίου, το οποίο αποτελείται από 4 στάδια. Στο πρώτο στάδιο δίνεται στους μαθητές ένας απλός τουριστικός οδηγός για τη Χαλκιδική και τους ζητείται να τον επεκτείνουν ώστε να συμπεριλάβει και τα Χανιά. Να αναφερθεί πως κατά τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας, οι μαθητές μέσω των φύλων εργασίας απαντούν κέρυες ερωτήσεις που αφορούν στον κώδικα και στα αντικείμενα που χρησιμοποιούν. Επίσης, με την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, οι μαθητές μπορούν να ανατρέξουν στην πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης, όπου υπάρχουν αρχεία με ενδεικτικές απαντήσεις, όπως η απάντηση που φαίνεται στα σχήματα 3 και 4. Στην αρχή της δεύτερης δραστηριότητας, δίνεται στους μαθητές ένας πιο σύνδετος τουριστικός οδηγός με 2 οθόνες. Συγκεκριμένα, η δεύτερη οθόνη παραπέμπει σε ιστοσελίδα με πληροφορίες για τη Χαλκιδική. Στη συνέχεια, οι μαθητές ανοίγουν έναν ημιτελή τουριστικό οδηγό και βάζοντας στη σωστή σειρά κάποιες εντολές που τους δίνονται, επεκτείνουν την εφαρμογή ώστε να ανοίγει μια ιστοσελίδα με πληροφορίες και για τα Χανιά. Στο τρίτο στάδιο, δίνεται στους μαθητές ένας έτοιμος τουριστικός οδηγός και καλούνται να προσθέσουν τα κουμπιά Back, Forward και Home για την εύκολη πλοήγηση μεταξύ των ιστοσελίδων του οδηγού. Στην παρούσα διαφάνεια, όπως και στην επόμενη, δίνεται μία ενδεικτική λύση της εφαρμογής που οι μαθητές καλούνται να ολοκληρώσουν. Το σενάριο ολοκληρώνεται με την αυτοαξιολόγηση των μαθητών. Συγκεκριμένα, τους δίνεται πίνακας με τις απαντήσεις των φύλων εργασίας και οι μαθητές τσεκάρουν σε πόσες από αυτές απάντησαν σωστά. Συνοψίζοντας, αν και το σενάριο υλοποιήθηκε από μικρό αριθμό μαθητών της Α Γυμνασίου, φαίνεται πως ο προγραμματισμός σε App Inventor διατηρεί τον ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα του προγραμματισμού. Με κίνητρο τη δημιουργία μιας εφαρμογής για τα κινητά τους, οι μαθητές επιδεικνύουν ζήλο για την κατανόηση του σχεδιασμού και του κώδικα των έτοιμων εφαρμογών που τους δίνονται. Επιδιώκουν την επικοινωνία με τους μαθητές τους, ανταλλάσσουν απόψεις και καλές πρακτικές επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης. Χαρακτηριστικό είναι πως μετά την υλοποίηση του σεναρίου, οι μαθητές στην πλειονότητά τους συνέχισαν τον πειραματισμό με την τελική εφαρμογή και επιδίωξαν τη μεταξύ τους επικοινωνία και εκτός σχολικού ωραρίου. Σε αυτό βοήθησε η online αποθήκευση των εφαρμογών στο App Inventor και η χρήση της ασύγχρονης πλατφόρμας εκπαίδευσης για το διαμαρισμό των εφαρμογών. Ολοκληρώνοντας, είναι θετικό πως κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, οι μαθητές διατήρησαν πρωταγωνιστικό ρόλο, περιορίζοντας τον καθηγητή στο ρόλο του διευκολυντή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.